ξέρω εγώ. Και εγώ του είπα ότι εγώ μιλάω πολύ. Και λέω αυτοί οι δύο, ακριβώς επειδή μιλάς πολύ, παίρνεις το χρόνο και λες αυτά που να πεις. Αλλά είναι τόσο ελεύθερα παιδιά που δεν μου είπαν τι να πω. Και αυτό με δυσκόλεψε. Λοιπόν, αυτό που έχω να πω σε όλους σας είναι ότι καταρχήν σας ευχαριστώ που είστε σήμερα εδώ σε ένα όμορφο τόλμημα που κάνει ιδιαίτερα ο Γιάννης και ο Δημήτρης σε αυτή την πόλη να παρουσιάσουν το έργο τους, το οποίο δεν είναι ένα έργο αβασάνιστο. Είναι βαθύτατα πολιτικό. Γιατί όταν γνώρισα τον Γιάννη και τον Δημήτρη, με ένα πολιτικό πρόσημο τους γνώρισα. Και είδα το νιάξιμο που είχαν για την κοινωνία, ότι θέλαν αλλαγές στη ζωή και όλα αυτά ήταν το σημείο το κοινό που άρχισε να σκάβει, να σκαλίζει ο ένας τον άλλο. Κοινός τόπος λοιπόν είναι ο άνθρωπος, τα δεινά του, αλλά και τα όνειρά του. Σαν να το πω έτσι που απλά συμφωνήσαμε ότι τι ψάχνουμε να βρούμε, τι θέλουμε να πούμε. Σε εκείνο το οποίο συμφωνήσαμε ήταν το εξής. Να υπερασπιστούμε εκείνους που δισεκατομμύρια χρόνια με τις δεξιότητές τους παράγουν έναν απίστευτο πλούτο για να ικανοποιούν τις ανάγκες τους και δυστυχώς το ενδιάμεσο λέγεται ταξίδι πάλι με το βάσανα, κάρματα, τους παράγματα και ρογμές έχουν. Αυτό έγινε με μια πλήρη ελευθερία αλλά και με μια πλήρη συνένεση ότι αυτό το οποίο κάνουμε θέλουμε να το βγάλουμε έξω. Να γίνει κτήμα της κοινωνίας, των ανθρώπων, με οποιοδήποτε τρόπο και μέσο, προκειμένου, αν θέλετε, να επιστρέψει σε εμάς ένα καινούργιο στίγμα για το πώς περπατάμε. Αυτό το νιάξιμο, λοιπόν, για την κοινωνία θεωρώ ότι αντανακλούν τα έργα μας. Υπάρχουν κάποιες πλευρές που έπρεπε να τις δούμε, οι οποίες σήμερα, σε αυτές τις μέρες ιδιαίτερα, που είναι ανοιχτές πλέον οι πύλες της κολάσεως, όλοι οφείλουμε να το πω αυτό, την απόφασή μας να το καταθέσουμε, σήμερα σφάζονται λέει. 7 χώρες στην Μέση Ανατολή, λοιπόν με το Ισραήλ χωροφύλακα σφαγέα στην ουσία, την ανοχή, την συνοχή και τη δική μας κυβέρνηση, έχει βάλει μπαρούτι στα σπίτια μας στην ουσία. Υπ' αυτήν την έννοια θέλουμε και οι τρεις να καταγγείλουμε στον ελληνικό λαό αυτή την θηριωδία που γίνεται σήμερα, που είναι ένα φυτίλι μένει για εκεί, αλλά ήδη έχει ανάψει σε εμάς. Εγώ θα σας πω ένα πράγμα. Ζω σε έναν τόπο όπου αποπλέψαν 3 φρεγάτες. Είχαν συνολικά 450 άτομα. Από αυτούς, η μισή ήταν από εκείνο το νησί. Που σημαίνει ότι αυτοί ήταν σε πόλεμο. Πήγαν σε πόλεμο, δεν είναι σε εμπόλεμη κατάσταση. Αυτή η ανησυχία εκφράζεται. Και αν θέλετε, αυτό που εμείς θέλουμε να μείνει σήμερα εδώ, είναι να ενταθεί αυτός ο αγώνας να σταματήσει ο πόλεμος και να ενταθεί και ο αγώνας για προοπτική της χώρας μας, γιατί ήδη είμαστε σε πόλεμο. Και το τίμημα θα είναι βαρύ. Και οι τρεις μας στρατευμένοι είμαστε. Δεν το κρίνουμε. Δεν το κρύβουμε μάλλον. Και αν θέλετε να το πω και πιο λαϊκά, αλίμονο σε αυτούς που θα πέσουν σε αστράτευτους γιατρούς. Γιατί όταν στρατεύεσαι για τον άνθρωπο και την κοινωνία, εκ των πραγμάτων θα εισπράξεις τη χαρά, λοιπόν, του γέλιο και όχι την πίκρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Μουτουέ, τον σύζυγο του Δημήτρη του Ελισσούδα. Τα χρόνια της εφηβείας και της φαντασίας, λοιπόν, και αν θέλετε, είναι αυτό που μας δίνει και έναν άλλον αέρα, να αυτόν το φόβο που μπορεί να έχουμε για τη ζωή και την κοινωνία, να βρίσκουμε, πώς το λένε, τη μη σκαραμάδες. Γιατί ο μεγάλος αντίπαλος είναι ο φόβος. Προσωπικά στο έργο μου, στους ανθρώπους που είναι στα μεταλλεία και στους μεταλλουργούς, αποσιάζει ο φόβος. Γιατί αυτός ακριβώς είναι ο μεγάλος αντίπαλος. Γίνεται μια πάλι, ποιος θα φοβήσει ποιον. Οφείλει η κοινωνία, οφείλει ο λαός να φοβήξει αυτούς που τον καταπιέζουν. Το κλείνω έτσι, λοιπόν, και σας ευχαριστώ και πάλι που είστε σήμερα μαζί μας.